Κύριε Πρόεδρε, κατά την εισήγησή σας, να πω λίγο, συνδέσατε τις μολύνσεις με τα παράνομα λογισμικά με τις επισυνδέσεις της ΕΕΠ. Με δεδομένο λοιπόν ότι μέσω του Πρέταντορ παρακολουθούνταν τουλάχιστον δύο πολύ στενούς συνεργάτες, ο κύριος Πίρτζης και η κυρία Γεροβασίλη, πάει να πει ότι αμέσως άκουγαν και εσάς όποιοι χρησιμοποιούσαν το παράνομο λογισμικό. Σκοπεύετε να προσφύγετε στη δικαιοσύνη για τον εαυτό σας? Ένα. Και δεύτερον, έχετε έλεγξει εσείς τα δικά σας τηλέφωνα, αν ήσασταν σε αυτή τη λίστα του Πρέταντορ? Ευχαριστώ. Έχει απευθυνθεί τόσο ο κύριος Πίρτζης, όσο και η κυρία Γεροβασίλη στην ελληνική δικαιοσύνη. Είναι γνωστό. Τώρα να απευθυνθώ εγώ στην ελληνική δικαιοσύνη, διότι ακούγανε και εμένα όταν συνομιλούσα μαζί τους, τότε θα έπρεπε να απευθυνθεί στην ελληνική δικαιοσύνη η μισή Ελλάδα. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν μολυνθεί ή έχουν παρακολουθηθεί συνομιλούσαν με εκατοντάδες ανθρώπους. Εγώ λοιπόν επαναλαμβάνω, λειτουργήσα θεσμικά όλο αυτό το διάστημα. Αναδείξαμε με όλες μας τις δυνατότητες την εκτροπή και τις λεπτομέρειες αυτής της εκτροπής, κινηθήκαμε μέσα στο πλαίσιο των νόμων και του συντάγματος, αλλά και της κοινοβουλευτικής μας παρουσίας. Από εκεί και πέρα όμως είναι σαφές ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει την απάντησή του, όπως είπα πιο πριν, στο κρίσιμο ερώτημα με τη δημοκρατία ή την εκτροπή. Δεν θα κλείσει όμως το θέμα αυτό. Αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την έρευνα της δικαιοσύνης, έχοντας εντοπίσει τις σημαντικές κολυσιεργίες και τα πισωγυρίσματα, αλλά την αναμένουμε με ενδιαφέρον την έρευνα της δικαιοσύνης και κυρίως, όπως καταλαβαίνετε και όπως αντιλαμβάνεστε, η επόμενη προοδευτική κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν θα αφήσει το θέμα αυτό χωρίς να ελέγξει όλες του τις πτυχές και σε απόλυτο βάθος. Σας ευχαριστώ θερμά.